Γεια σα, είμαι ο Παναγιώτη Βαραγιάννη και είμαι κοντά σα για να σα δώσω σύμβουλε ώστε η διατροφή σα να έχει μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε στη σχέση τη διατροφή με το περιβάλλον, αλλά και σε όλα τα χαρακτηριστικά ενό οικολογικού πιάτου, καθώ και στου τρόπου με του οποίου μπορείτε να το δημιουργήσετε και να το εφαρμόσετε. Πριν συνεχίσουμε το podcast, α ακούσουμε ένα ενδιαφέρον διαφημιστικό σποτ. Σούπερ Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγετε τα προϊόντα που θα καταλήξουν στο καρότσι. Τι χρώμα, τι ύφη και τι σχήμα πρέπει να έχουν τα τρόφιμα για να είναι θρεπτικά και ασφαλή για κατανάλωση, πώ πρέπει να αποθηκεύονται για να διατηρούν τη θρεπτική του αξία μέχρι να τα καταναλώσετε. Όλε οι απαντήσει στο βιβλίο Από το Ράφι στο Καρότσι, των Νίκου Ζέρβα και Νικολέτα Ντορζή, που θα γίνει το δεξί σα χέρι στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Αναζητήστε το στο e-shop μα στο mednutrition.gr κάθετο e-shop. Αφού ακούσαμε το διαφημιστικό σποτ, επιστρέφουμε στη συνέχεια του podcast. Αναρωτηθήκατε ποτέ αν η διατροφή σας επηρεάζει και σε ποιο βαθμό το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, η διατροφή που σέβεται την αηφορία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αφορά όλο τον πληθυσμό της γης, ανεξάρτητα από εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές ή ηλικιακέ κατηγοριοποίησεις. Επομένως, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από τον καθένα σας για μια πιο οικολογική διατροφή είναι επιτακτική και ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη για τον πλανήτη. Ας ξεκινήσουμε με το πώ συνδέεται η διατροφή του ανθρώπου με την επιβάρηση του περιβάλλοντο. Είναι γνωστό ότι το περιβάλλον και η διατροφή του ανθρώπου είναι δύο συστήματα που αναπτύσσουν ισχυρέ και αμφίδρομε σχέσει εξάρτηση. Έτσι, το περιβάλλον διαμορφώνει τα διατροφικά πρότυπα του ανθρώπου και αντίστροφα, η σύντηση επηρεάζει το οικοσύστημα. Όμω, με την πάροδο των χρόνων, η διατροφή του ανθρώπου άρχισε να γίνεται το επίκεντρο αυτή τη σχέση, με αρνητικέ και ολέθριε για το περιβάλλον επιπτώσει τόσο για το κλίμα όσο και για του φυσικού πόρου. Οι μεγαλύτερε προκλήσει που διαμορφώνονται για το περιβάλλον από τη διατροφή του ανθρώπου είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντο λόγω τη απρόσκοπτη χρήση των φυσικών πόρων, το οικονομικό αδιέξοδο σε τοπικό επίπεδο, η διατάραξη του κύκλου ζωή των προϊόντων η επιβάρηση του οικοσυστήματος μόλις των υδάτων και της ατμόσφαιρας και η διαχείριση αποβλήτων. Όλες αυτές οι επιπτώσεις της διατροφής του ανθρώπου στο περιβάλλον αντικατοπτρίζονται στο οικολογικό αποτύπωμα της τροφής. Πώς ορίζεται όμως το οικολογικό αποτύπωμα? Αν και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τον όρο οικολογικό αποτύπωμα, ο πιο κοινό εκφράζει τον βαθμό κατανάλωση των πόρων της γης σε εκτάρια παραγωγικής γης από τους ανθρώπους. Με απλά λόγια, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μετρά την επίπτωση του καθενό σα στη γη βάσει του τρόπου χρήση των πόρων τη, όπω το έδαφο, ο αέρα, το νερό, η ενέργεια, στην καθημερινή σα ζωή, δηλαδή τροφή, μετακίνηση, ένδυση, κατοικία, απορρίμματα και άλλα. Συγκεκριμένα, η τροφή ευθύνεται για το 22 έω 30% του συνολικού οικολογικού αποτυπώματο. Ποιε είναι όμω οι συγκεκριμένε κατευθύνσει ή στάσει που σας προτείνονται στο πλαίσιο μιας πιο οικολογικής διατροφής. Οι επιλογές σας θα πρέπει να προσανατολίζονται σε τροφές πιο υγιεινές, θρεπτικότερες, γευστικότερες που παράγονται με μεθόδους που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και βελτιώνουν το εμπορικό και αγροτικό ισοζύγιο. Επίσης, η μείωση κατανάλωση κρέατος και των λοιπών ζωικών προϊόντων, η μείωση κατανάλωσης πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, η στροφή προ βιολογικά προϊόντα, εποχικά και τοπικά προϊόντα, και η αγορά τίμιας τροφής αποτελούν τους τέσσερις πυλώνες για μια οικολογική διατροφή. Αν αναρωτηθείτε ποια τα ωφέλη από την υιοθέτηση της οικολογικής διατροφικής συμπεριφοράς, σας δηλώνω ότι είναι πολλαπλά και σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα, η παραγωγή και η κατανάλωση τοπικών, βιολογικών, εποχικών και γνήσιων προϊόντων στον τόπο παραγωγής τους, από τους κατοίκους αλλά και από το γαστρονομικό τουρισμό, μειώνει το κόστος μεταφοράς και την παραγωγή ενέργειας με άμεσο αποτέλεσμα την προστασία του αγροτικού τοπίου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Τι πρέπει να κάνετε εσείς τελικά για να έχει το πιάτο σας μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Αλλάξτε τις διατροφικές σας συνήθειες. Συγκεκριμένα, αυξήστε την κατανάλωση τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών, περιορίστε την κατανάλωση κρέατος ως κύριο πιάτο, μειώστε την κατανάλωση των ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι. Ελαττώστε το ποσοστό φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια και τέλο υποστηρίξτε το δίκαιο εμπόριο τροφίμων. Οι παραπάνω ενέργειε αποτελούν τη μοναδική λύση και παράλληλα την αιχμή του δόρατο τη νέα διατροφική διπλωματία που μπορείτε να εφαρμόσετε. Στην πραγματικότητα, αυτό που βάζετε στο πιάτο σα είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αποφασίσετε και να καταφέρετε να μειώσετε το προσωπικό σα οικολογικό αποτύπωμα που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο πλανήτη.